Κατερίνα, είσαι κοντά μας. Καλησπέρα, Πέτρο. Καλησπέρα, Κατερίνα μου. Κοίτα, γυναίκα. Είναι μαζί με τη Μιλένα την Μπαχαρνίκου. Μακούτα. Σε ακούμε μια χαρά. Έχουμε και την Ειρήνη στο στούντιο. Εγώ δεν θέλω να αντιδικήσετε. Δεν θέλω να κάνουμε τηλεδικαστήριο εδώ. Αλλά η Ειρήνη έχει κάθε δικαίωμα. Αν ακούσεις κάτι, Ειρήνη μου, στο λέω, έτσι. Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Αν ακούσεις κάτι το οποίο σε ενοχλεί ή κάτι το οποίο εσύ θεωρείς ότι είναι ανακριβές, μπορείς να παρέμβεις. Λοιπόν, Κατερίνα, θέλω να σου δώσω το λόγο να μας πεις τι έγινε ακριβώς εκείνο το βράδυ και να μας δώσεις κι εσύ τη δική σου αλήθεια, να μας μιλήσεις, γιατί γνωρίζω ότι είσαι μια γυναίκα που αυτή τη στιγμή ψάχνεις να βρεις την αλήθεια από τι κατέληξε η κόρη σου. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσω από την αρχή, η Ειρήνη εκείνο το βράδυ δεν με πήρε ούτε ένα τηλέφωνο να μου πει ότι το παιδί είναι χάλια, ούτε και ποτέ της είπα, στείλε μου να δω το παιδί σε φωτογραφία. Δεν υπήρχε περίπτωση να γινόταν κάτι τέτοιο. Λοιπόν, για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί η Ειρήνη κάπου το έχει χάσει λίγο το παιχνίδι. Εμείς δεν είπαμε για εσένα, για τη φωτογραφία. Τη μέρα εκείνη εκεί, πριν φύγω από το σπίτι, 10 η ώρα ήπιε το Κέπρα. 11:30-12 παρά έφυγα από το σπίτι. Ξημερώματα χτυπάει τηλέφωνο από την τότε σχέση της, δεν χρειάζεται να αναφέρω ονόματα, θυμάται πολύ καλά η Ειρήνη, και μας λέει με κλάματα ότι το παιδί της, με πήρε η Ειρήνη και μου είπε ότι το παιδί της Κατερίνας είναι νεκρό. Παίρνει ο τότε σύντροφός μου τηλέφωνο και λέει, πες μου τι έγινε Ειρήνη με το παιδί, και του λέει, τίποτα αντράκο μου, είναι μία χαρά το παιδί. Ή μήπως θα έχει ξεχάσει αυτά η Ειρήνη. Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε στο νοσοκομείο, χτυπαίνω μέσα στα επίγοντα και χτυπάω την πόρτα και, και λέω ποια είμαι και μου λένε οι γιατροί, περιμένετε λίγο έξω, θα σας ενημερώσουμε. Βγήκανε μετά από λίγη ώρα και μου είπανε ότι το παιδί δεν τα κατάφερε. Λοιπόν, όσον αφορά, γίνανε οι εξετάσεις τοξικολογικές, έγινε η νεκροψία, νεκροτομή και βγήκαν αυτά τα αποτελέσματα, η πνευμονίτιδα που λέμε. Λοιπόν, εγώ προφανώς δεν το συνέχισα και ούτε έψαξα να βρω κάτι παρετέρω πέρα από αυτά τα αποτελέσματα που είχα στα χέρια μου. Γιατί πήγα βάση όσον, μαζί με την ιατροδικαστική έκθεση και με όλα αυτά που είχαν πει οι γιατροί. Λοιπόν, για να απαντήσω σε όλα αυτά που είπε η Ειρήνη πριν, πότε με πήρε η Ειρήνη εμένα τηλέφωνο 10 φορές και δεν με βρήκε, αλλά με βρήκε όμως και της είπα να μου στείλει το παιδί μου φωτογραφία να δω πώς είναι. Κατερίνα, εμείς δεν είπαμε ότι πότε το στείλαμε σε εσένα φωτογραφία το παιδί. Πότε της Ειρήνης από το ΕΚΑΒ να βγάλει φωτογραφία στο παιδί όπως ισχυρίζεται, ενώ 4 Φλεβάρι του 21, 6 και 5 πέθανε το παιδί, 8 και 10 το βράδυ έστελνε ίδια φωτογραφία στην τότε σχέση της, το παιδί μου νεκρό. Και από κάτω η κοπέλα εκείνη τη στέλνει καρδούλα και της λέει αγάπη μου, πετάει και τη Ειρήνη και λέει τότε αγάπη μου, αύριο είναι μια δύσκολη μέρα για όλους μας. Ειρήνη, πριν λίγο δεν μας είπες ότι την έστειλε στη φωτογραφία. Όχι στην Κατερίνα. Αλλά όχι 8 η ώρα, η Κατερίνα έφυγε στις 10. Στη μητέρα της είπε, στη μητέρα της. Μισό λεπτό, παιδιά, μισό λεπτό, μισό λεπτό. 20 και 10 το βράδυ, 4 Φλεβάρι. Μισό λεπτό. Ωραία, αλλά εσύ οπότε έφυγες μετά. Κατερίνα μου, η Ειρήνη λέει κάτι συγκεκριμένο. Η Ειρήνη λέει ότι εκείνο το βράδυ την είχες αφήσει με την μπέμπα σου. Άκου τι ώρες λέει. Έτσι. Λέει κάτι συγκεκριμένο. Την είχες αφήσει με την μπέμπα σου. Η μπέμπα λοιπόν παρουσίασε μια συγκεκριμένη κλινική εικόνα. Το παιδί δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Η Ειρήνη ανησύχησε. Σε έψαχνε στο τηλέφωνο ήταν και δεν σε έβρισκε. Ήταν κλειστό το κινητό της και πήρα τη μάνα μου. Ωραία, τηλέφωνο. Όχι, Πέτρο μου, επειδή με έψαχνε στο τηλέφωνο, θα το πω δημόσια, θα ψάξω να θυμηθώ και να βρω ποιον αριθμό είχα τότε και θα ζητήσω άρση απορρίτου. Να ψάξεις. Λέει ψέματα να δηλαδή, δούμε, Ειρήνη. Και να βρω και τα social που είχα τότε. Λέει, να δω πού μου έστειλε φωτογραφία. Εσύ, Κατερίνα, έφυγε εγώ το παιδί μου και πότε με πήρε εμένα προσωπικά τηλέφωνο Ειρήνη. Κατερίνα. Γιατί άμα θυμάσαι. Κατερίνα, σου μιλάει η Ειρήνη, άκουσε την λίγο, σε παρακαλώ. Στις 8 η ώρα εγώ την έστειλα τη φωτογραφία. Το πρώτο παιδί πέθανε το πρωί, αν θυμάσαι καλά. Και έχω δει μήνυμα το οποίο δεν είναι στην κατοχή μου. Θα του πω να μου το στείλουν και θα το βγάλω στον αέρα.
χωρίς να εκθέσω ονόματα και όλα αυτά, ναι, στέλνει τη φωτογραφία 20 και 10 το βράδυ, 4 Φλεβάρι του 21. Οκ, okay, Κατερίνα. Σου στέλνουν την καρδούλα. Φύγει η Κατερίνα το σπίτι. Και από κάτω. Εντάξει, κοπέλα μου, ωραία. Εγώ ισχυρίζομαι όσα λες και τα δέχομαι. Είναι μια δύσκολη μέρα για όλους μας. Ωραία, εγώ δέχομαι ό,τι μου λες και προχωράμε. Ποια ημέρα πέθανε το παιδί? Ημερομηνία. 4 Φλεβάρι. Ξημερώνοντας. Φλεβάρι. 4 Φλεβάρι του 21. Ναι. 4 Φλεβάρι ξημερώνοντας. Πρωινές ώρες. Όχι, κύριε Κατερινόπουλε, αφήστε την κυρία Κατερίνα να πει. Ειρηνή, εγώ ρωτάω. Όχι. Πέθανε ξημερώματα 4 Φλεβάρι. Και η φωτογραφία πήγε 4 Φλεβάρι 20 και 10 το βράδυ. Όπα, μην γελάμε. Μιλάμε για θάνατο ένα παιδιού. Είναι σαν να πέθανε ξημερώνοντας Τετάρτη το πρωί, ναι, και Τετάρτη βράδυ 8 η ώρα να σταλεί φωτογραφία. Όχι χτες το βράδυ, την Τρίτη το βράδυ, την Τετάρτη το βράδυ. Ενώ πρέπει να στείλει τη μητέρα της για να πάρει τη γνώμη, για να δει πώς είναι το παιδί. Α, τώρα την είχα στείλει. Και το βράδυ της έστελνε στη σχέση της. Συγγνώμη, τι ώρα έστελνε τις φωτογραφίες όπως λες εσύ στη σχέση της? Μόλις έκανε μαντά. Κατερίνα. Μας ακούς, Κατέρινα? Παρακαλώ, γιατί σ' άκουσα. Τι ώρα έστειλε τις φωτογραφίες, ναι, ναι, όπως λες εσύ, στη σχέση της? Η Ειρήνη. 8 και 10 το βράδυ, 20 τι και 10. Τι ώρα έφυγες, κορίτσι μου, γλυκό, εσύ θα από το σπίτι? Μισό λεπτό, Κατερίνα, μισό λεπτό, γιατί θα χάσουμε, θα χάσουμε τα λογικά μας σήμερα. Τι ώρα έφυγες εσύ από το σπίτι? Δεν μπορώ. Άκουσε με λίγο, Πέτρο. 3 Δεκέμβρη του 21. Ναι. 10 και μισή, 11 παρέφυγα εγώ από το σπίτι, γιατί 10 η ώρα έδωσα εγώ το κέπρα. Όχι, 3 Δεκέμβρη, 3 Φεβρουαρίου του 21. Φλεβάρι. Ναι, δεν είχε περάσει 12. Ναι. 4 Φλεβάρι πέθανε το παιδί τα, ναι, ξημερώματα. Τι ώρα έφυγες, 3 Φλεβάρι του 21, τι ώρα? 10 και μισή, 11 παρά. Ωραία. Συγγνώμη, 11.30, 12 8, παρά. Κύριε Πέτρο. Την επόμενη μέρα. Όχι, την προηγούμενη, την ίδια μέρα, στις 8 η ώρα. Και Ειρήνη, τι ώρα λες ότι έστειλε αυτή τη φωτογραφία με το παιδί σου, με την μπέμπα σου? Αυτή τη φωτογραφία, ναι, που την έστειλε στην τότε σχέση της Ειρήνη, ναι, είναι την ίδια μέρα που έφυγε το παιδί, 4 Φλεβάρι του 21, ναι, 8 και 10 το βράδυ. Πριν φύγεις εσύ από το σπίτι? Μετά, θα ζητήσω να μου στείλουν τα συγκεκριμένα μηνύματα. Μετά που πέθανε. Το παιδί κατέληξε πρωί. Την έστειλε τη φωτογραφία. Η ημερομηνία αλλάζει τη 12 το βράδυ. Α, μάλιστα. Το παιδί πέθανε το πρωί ξημερώνοντας και μετά είναι η ίδια ημερομηνία. Δεν έστειλε τη φωτογραφία. Εγώ έστειλα μια φωτογραφία μόνο στη μάνα μου που μου λέει τι εννοεί κάτι έχει το παιδί. Και της έστειλα φωτογραφία να δει τι έχει. Να ρωτήσω κάτι. Πώς γίνεται 8 η ώρα να την έστειλα? Κατερίνα, είναι η πρώτη φορά. Και στις 10 η Κατερίνα. Έχουν μπερδέψει. Η Κατερίνα έχει μπερδέψει λίγο τις ώρες. Ένας. Κατερίνα, να κάνω λίγο μια ερώτηση. Καλησπέρα. Δεν έχω μπερδέψει τις ώρες. Θα ζητήσω να μου στείλουν το μήνυμα και θα δεις αν έχω μπερδέψει λίγο ώρες και όχι. Είναι η πρώτη φορά που εμπιστευτήκατε την μπέμπα στην Ειρήνη? Ήταν η πρώτη φορά? Όχι, είχε τύχει κανένα 2-3 πρωινά και μόνο εκείνο το συγκεκριμένο βράδυ. Να μην μου τζώσω, δεν πω. Okay. Και άλλη μία φορά που την άφησα στο νοσοκομείο το τρίτο 24ωρο που νοσηλευόταν το μωρό για να πάω στο σπίτι να φέρω ρούχα του μωρού και με πήρε τηλέφωνο εκείνη την ημέρα και μου είπε το παιδί το ξαναέπαθε και είδα το παιδί με τα καλώδια και με το μόνιτορ εκείνη την ώρα. Πάλι ήταν μόνο του με την Ειρήνη το μωρό. Άρα το είχε ξαναπάθει κάτι. Ναι. Είναι στα χαρτιά της εξόδου από το νοσοκομείο. Στα χέρια σας έπαθε ποτέ αυτή την κρίση το παιδί? Το 24ωρο το ξαναέπαθε αυτό. Εδώ τι θέλω να απαντήσω. Να δω τι θα απαντήσει. Στα χέρια σου, Κατερίνα, έπαθε τέτοια κρίση το παιδί ποτέ? Όχι, στα χέρια μου όχι. Μία φορά τότε που το πήγα εγώ στο νοσοκομείο. Ναι. Και το ελέγξανε και δεν βρήκανε κάτι παθολογικό. Ναι. Αλλά μας κρατήσανε μέσα στο νοσοκομείο για να ελέγξουν περαιτέρω, να δουν από τι προήλθε, αν θα βρούνε κάτι, οτιδήποτε. Ναι, ναι. Και το τρίτο 24ωρο παθαίνει επεισόδιο στα χέρια που το είχα αφήσει εγώ στην Ειρήνη τότε για να πάω να φέρω ρούχα και όλα αυτά και εγώ να κάνω ένα μπάνιο στο σπίτι. Άρα όλα τα επεισόδια τα έπαθε στα χέρια της Ειρήνης. Μία στα χέρια σου, μία στα χέρια. Θα ρωτήσω κάτι, κύριο Λέω. Όχι, μισό λεπτό να απαντήσει η Ειρήνη σε αυτό. Ναι. Μία στα χέρια μου, μία στα Ειρήνη, χέρια. Ειρήνη, όλα τα επεισόδια το παιδί, λέει η Κατερίνα, το πάθανε στα χέρια. Την πρώτη φορά λέει στα χέρια της, μετά στα δικά μου από εκεί και πέρα. Ρε εσύ τη λες, άσε τη λέει η Κατερίνα, μπορεί να φέρει. Μισό λεπτό, ρε παιδιά, μην μιλάτε. Ακούστε, να ακούσουμε λίγο. Να το τονίζει όμω.
Το τόνισα, το είπα, δεν κρύφτηκα σε αυτό. Δεν το τόνισα ότι ήσουν και εσύ παρόν. Είπες ότι στα χέρια μου μόνο το έπαθε. Ήσουν παρούσα εσύ τότε. Όχι, να ακούς λίγο τι είπα. Ναι. Ωραία, Κατερίνα μου, εντάξει, βγάλε άκρη. Την πρώτη φορά έχει γίνει και ότι είναι εγώ είμαι εδώ. Άκουσέ με λίγο, κοπέλα μου. Άκουσέ με λίγο, κοπέλα μου. Έχουμε πιάσει την πρώτη θέματα, μέρα διάφορα που το παθαίνει. Εδώ μέσα. Καλέσαμε το ασθενοφόρο. Κάλεσα το ασθενοφόρο. Μισό λεπτό, για να βγάλω άκρη. Μισό λεπτό, Κατερίνα. Κύριε Πέτρο, θα βγάλεις αλήθεια, πάρε με τηλέφωνο. Όχι, δεν θα σε πάρω τηλέφωνο, είσαι παρούσα και θα απαντήσει. Μισό λεπτό. Εδώ είσαι παρούσα και θα απαντήσει. Δεν χρειάζεται να τη ξαναπαντήσω. Όχι, μισό λεπτό. Πόσες κρίσεις έπαθε, Κατερίνα μου, το παιδί. Γιατί δεν χρειάζεται. Κατερίνα μου, θα μιλάς μαζί μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πόσες κρίσεις έπαθε το παιδί. Ωραία, Πέτρο μου, με ακούς. Σε ακούω. Τη μέρα που το πήγα εγώ στο νοσοκομείο. Ναι. Γιατί το πήγε το παιδί στο νοσοκομείο. Ήταν τότε που γύρισε το ματάκι του. Ναι. Φαινόταν όλο το άσπρο που έχει. Πότε έγινε αυτό. 8 Δεκέμβρη του 20. Ωραία. Πώς έγινε αυτό το επεισόδιο, γιατί το πήγε στο νοσοκομείο. Επιληψία το. Κρίση. Γύρισε το ματάκι του έτσι όπως παίζαμε. Η Ειρήνη ήταν στο σπίτι μαζί μου εκείνη τη μέρα και μην το αρνηθεί γιατί ήρθε με το ταξί. Α, ναι. Ούτε εγώ θυμάμαι, Κατερίνα, τώρα το επεισόδιο ναι. αυτό. Ναι. Τόση ώρα λέτε μωρό. Για μένα. Ναι. Πραγματικά δηλαδή με έχετε. Έτσι όλοι. Θα με αφήσει να μιλήσω. Ναι, Κατερίνα, μίλα. Μόνο εσύ μιλάς. Λοιπόν. Και καλούμε ασθενοφόρο. Έρχεται το ασθενοφόρο μαζί με παιδίατρο από το Καραμανδάνιο. Το μεταφέρω εγώ με το ασθενοφόρο στο Καραμανδάνιο και η Ειρήνη ήρθε με το ταξί. Ναι. Λοιπόν, το παιδί το βρήκανε μία χαρά. Δεν βρήκανε κάτι παθολογικό από εξετάσεις. Και μας είπαν ότι θα χρειαστεί να γίνει νοσηλεία για περαιτέρω εξετάσεις, έλεγχο και όλα αυτά για να δουν από τι προήλθε. Ναι. Λοιπόν, το τρίτο 24ωρο άφησα την Ειρήνη, ζήτησα από την Ειρήνη εγώ να μείνει με το παιδί. Άρα την Ειρήνη την εμπιστευόσουν. Να πάω στο σπίτι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, για να πάω στο σπίτι, να φέρω ρούχο του μωρού και να κάνω κι εγώ ένα μπάνιο. Ναι, κοπέλα. Ωραία. Και πριν βγω έξω από το σπίτι, με παίρνει η Ειρήνη τηλέφωνο και μου είπε το παιδί έπαθε κρίση. Ενώ ήταν σταθερά, ήταν όλα μια χαρά. Φεύγω και βλέπω το παιδί όταν έφτασε στο νοσοκομείο, πάλι με τα καλώδια και με το μόνιτορ. Και όταν ρώτησα, μου είπαν ότι έχει πάθει πάλι μια απώλεια συνείδησης και ψάχνουν να δουν τι είναι. Ο νευρολόγος, όλοι οι γιατροί που την παρακολουθούσαν και όλα αυτά, δεν μου είχαν πει ότι έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Αν το είχαν από τότε που γεννήθηκε ή το οτιδήποτε άλλο. Είχε κάνει πάρα πολλές εξετάσεις. Και ήταν υγιέστατο το παιδί. Ήταν όλα πεντακάθαρα. Ειρήνη, εσύ τι θυμάσαι αυτή την κρίση ήταν που λέει η Κατερίνα. Και έπινε το κέμπρα. Όχι, όπως δεν θυμούνται οι υπόλοιποι, έτσι από εδώ και πέρα και εγώ δεν όχι, θυμάμαι. Όχι, Ειρήνη, εδώ πέρα είπαμε να πούμε αλήθεια. Αυτά τα αποτελέσματα. Και τότε θα απαντήσω. Ειρήνη μου, πρέπει να σκεφτείς όμως. Τι θυμάσαι αυτή την κρίση, Γλυκό. Μιλάμε για το θάνατο ενός παιδιού, όπως είπε και ο Θανάσης. Πρέπει λίγο να σκεφτείς και να απαντήσεις. Εδώ τόσοι θυμούνται μόνο περιπτώσεις που είμαι μόνο εγώ, κύριε Τάσο. Πραγματικά. Λοιπόν, τη δική σου γιατί δεν θυμούνται. Είσαι εδώ και απαντάς για εσένα. Ο κόσμος είναι εναντίον σου. Για τη δική σου θέση απαντάς. Ούτε για την Κατερίνα, ούτε για τον κύριο Κουσουλό. Εάν θέλεις. Προφανώς είσαι εδώ για σένα. Δεν ξέρω, εγώ απορώ κάποιες φορές γιατί είσαι στις εκπομπές. Προφανώς σε νοιάζει η γνώμη του κόσμου και είσαι εδώ για να υποστηρίξει τον εαυτό σου. Δεν έχει να κρύψει κάτι η Ειρήνη. Αυτό. Και θέλει να υποστηρίξει την αθωότητα, τις πιθανές υποψίες που υπάρχουν. Τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Ο κόσμος έχει υποψίες. Θυμάσαι αυτή την κρίση, η Ειρήνη. Τη δεύτερη φορά. Στο νοσοκομείο το θυμάσαι. Λέει ότι έφυγε η Κατερίνα και σ' άφησε με το μωρό και έπαθε μια κρίση και γύρισε και ήταν όλα μια χαρά. Το θυμάσαι αυτό το πράγμα, πώς συνέβη. Πρέπει να κάτσω να θυμηθώ εδώ. Όντως δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάται. Εντάξει, αυτά είναι σημαντικά γεγονότα όμως. Εντάξει, κύριε. Με τόσα που έχουν γίνει, δεν γίνεται να θυμάμαι το κάθε τι όμως. Το ότι το αναφέρω δεν σημαίνει ότι την κατηγορώ για κάτι. Άντε πάλι. Ωραία. Το πρώτο επεισόδιο που έφερα, μην πάει εκεί να μας το πει η Κατερίνα. Σου. Είχε γίνει μπροστά στην Κατερίνα και στην Ειρήνη. Είχε πάει κάπου η Κατερίνα. Είχε πάει κάπου η Κατερίνα. Το πρώτο. Ήταν μαζί έπαιζε, στο πρώτο. Το παιδί της. Έπαιζε. Άρα, Κατερίνα μου, στο πρώτο επεισόδιο ήσουν μπροστά που έγινε και μεταφέρατε το παιδί στο νοσοκομείο. Σωστά, καταλαβαίνω. Εγώ το μετέφερα την πρώτη φορά. Ναι, ήσουν μπροστά. Ήσουν μπροστά. Δεν είχε κάτι. Ωραία. Λοιπόν. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, Κατερίνα θα παραμείνει κοντά μας, γιατί
Θέλω να μας πεις ούτως ή άλλως το τι ακριβώς πιστεύεις για την εξέλιξη, γιατί δυστυχώς έχει φύγει η μπέμπα σου από τη ζωή το 2021. Η Ειρήνη θα απαντήσει οτιδήποτε θέλει και θα σχολιάσουμε όλοι άπαντες και άπασες και τα ιατροδικαστικά θέματα τα οποία έχουν ανακύψει, γιατί είπαμε ότι σήμερα είμαστε εδώ για να πούμε αλήθειες και να βρούμε και την αλήθεια. Η αλήθεια μπορεί να είναι σκληρή. Και μιλάω σε εσάς, στην Πάτρα. Φίλοι ιατροδικαστές, επανερχόμαστε πολύ λίγο.